Χαίρετε. Καλησπέρα. Έκπληξη, έκπληξη. Σας κάνω βίντεο από το γραφείο μου. Είμαι κακός και άκαρδος άνθρωπος, ρωτάει φίλη. Καλημέρα σας, κυρία Θέκλα. Καλησπέρα. Τα βίντεο σας είναι πάρα πολύ βοηθητικά. Ευχαριστώ. Ειλικρινά, μπράβο σας για τη συνέπεια σας στο κανάλι και για την αγάπη και το γνιάξιμο που δείχνετε σε όσους ανοίγουν την ψυχή τους σε εσάς. Είστε γλυκύτατοι. Ευχαριστώ πολύ. Ξέρω πως έχετε σταματήσει να λαμβάνετε email, ωστόσο παίρνω το θάρρος να σας στείλω, πιστεύοντας ότι το θέμα που θα θίξω αφορά αρκετούς ανθρώπους και ένα βίντεο θα ήταν σίγουρα πολύ βοηθητικό, αν φυσικά τελικά αποφασίσετε να το κάνετε. Θα ήθελα να πάρα πολύ να ακούσω τις συμβουλές και τη γνώμη σας. Εν ολίγης, πώς λέμε σε έναν άνθρωπο να σταματήσει να μας φορτώνει τα προβλήματά του? Πώς του εξηγούμε ότι δεν είμαστε ο ψυχολόγος του ή η μαμά του, και αυτός ανήλικο παιδί που θέλει διαρκώς προσοχή και εντάντεμα, χωρίς όμως να τον πληγώσουμε ή να τον προσβάλλουμε? Με τέτοιους τύπους, ό,τι και να κάνεις, θα νιώσουν και προσβεβλημένοι και πληγωμένοι. Για να σας βάλω στο κλίμα. Είμαι 25 ετών κοπέλα, έχω αρκετές έγνοιες και υποχρεώσεις στη ζωή μου, έχω χάσει εδώ και χρόνια τους γονείς μου, κάνω ψυχοθεραπεία, συλληπιτήρια αγαπή. Έχω λίγες φίλες και καλές και ένα αγόρι που αγαπιόμαστε. Μέχρι να αρχίσω να στέκομαι ξανά στα πόδια μου μετά τις απώλειες, τα τραύματα και τις ανασφάλειες, ήμουν απόλυτος people pleaser. Αυτό έχει αλλάξει σε κάποιο βαθμό σήμερα, όμως κάποιοι από το παρελθόν με κυνηγούν ακόμα. Μια φίλη από τα παλιά, όποτε είναι χάλια, επικοινωνεί μαζί μου. Μόνο τότε. Χωρίζει? Την απολύουν από τη δουλειά? Είναι στις μαύρες της? Μάλωσε με κάποιον? Έχει ερωτική απογοήτευση? Έβαλε κιλά? Θα πάρει εμένα τηλέφωνο να μεταδώσει όλη την αρνητική της ενέργεια. Να σημειωθεί ότι έχω διακρίνει μια χειριστικότητα από πλευράς της. Δηλαδή μου στέλνει στα καλά καθούμενα μήνυμα, είμαι χάλια ψυχολογικά και σωματικά, ή μου στέλνει απανωτά μηνύματα, ζητώντας να μιλήσουμε στο τηλέφωνο ενώ είμαι στη δουλειά. Τις προάλλες μου τηλεφώνησε για τα γενέθλιά μου. Και αφού μου είπε χρόνια πολλά, έκανα το λάθος να τη ρωτήσω τι κάνεις. Και άρχισε να μιλάει ακατάπαυστα και να μου λέει πόσο κατά είναι όλα στη ζωή της. Το χειρότερο είναι ότι περιμένει λύσεις από μένα. Όποτε δεν της κάνω το χατήρι, δυσαρεστείται. Δεν μένουμε καν στην ίδια πόλη ευτυχώς, ωστόσο ήθελε να έρθει να τη φιλοξενήσω για να ξεσκάσει. Να καλά, αυτοπροσκαλέστηκε δηλαδή, αυτοπροσκλήθηκε. Μου έχει πει πάρα πολλά ψέματα, καταφανώς ψέματα, και θέλει συνέχεια να ασχολούνται οι άλλοι μαζί της. Κάποτε, όταν μέναμε στην ίδια πόλη, εξαφανιζόταν από το μαγαζί που ήμασταν για ποτό, για παράδειγμα, για να την ψάξουμε και ανησυχήσουμε. Και όταν ανησυχούσαμε, γέλαγε και έμοιαζε ικανοποιημένη. Φυσικά έμοιαζε ικανοποιημένη, γιατί θέλει συνεχώς επιβεβαίωση. Η αλήθεια είναι ότι πως πρόκειται για ένα πρόσωπο με πολλά προβλήματα στη ζωή του, το κατανοώ αυτό, όμως έχω και εγώ τα δικά μου. Στο παρελθόν της είχα σταθεί πολύ σε διάφορες φάσεις της ζωής της που πέρναγε δύσκολα, όμως πλέον δεν είμαστε τόσο κοντά και δεν αντέχω να επικοινωνεί μαζί μου μόνο για να μου πετάξει όλα τα σκουπίδια της. Και καλά κάνεις. Ωστόσο νιώθω τύψεις όταν δεν της απαντάω ή την αποφεύγω. Είμαι κακός άνθρωπος, σκέφτομαι, γιατί δεν δείχνω συμπόνια? Αφού έχω περάσει κι εγώ δύσκολα, γιατί δυσαρεστούμε με τη συμπεριφορά της? Εσύ όταν περνούσες δύσκολα, πήγαινες και φορτωνόσουνα σε αυτήν ή σε οποιονδήποτε άλλον, ή πήγες και έκανες ψυχοθεραπεία όπως έγραψες και στέκεσαι σιγά σιγά στα πόδια σου? Γιατί τη θεωρώ τοξική? Τη θεωρείς τοξική επειδή είναι. Πώς να της βάλω όρια? Με πιέζει πάρα πολύ να βλέπω κάθε τόσο μηνύματα. Με πιέζει πάρα πολύ να βλέπω κάθε τόσο μηνύματα του στείλ με χάλια, τι κάνεις, να σε πάρω τηλέφωνο. Εγώ κάθε φορά τελευταία της λέω, λυπάμαι, συζήτησε τα με την ψυχολόγο σου και αυτή μου απαντάει δεν με βοηθάει. Φυσικά αυτό θα σου απαντήσει. Θα σου απαντήσει ότι δεν σε βοηθάει, γιατί και από την ψυχολόγο της θέλει προσοχή προφανώς, δεν θέλει να λύσει τα προβλήματά της. Αυτά ελπίζω να μην σας κούρασα, θα χαρώ να το κάνετε βίντεο και να μας διαφωτίσετε για το τι κάνουμε σε αυτές τις περιπτώσεις. Σας εύχομαι να... Αν δεν το βρείτε χρήσιμο οτιδήποτε, εννοείται το καταλαβαίνω, όχι, το βρίσκω εξαιρετικά χρήσιμο. Γιατί είμαστε ένα a bunch of empaths in this channel, είμαστε κάμποσοι ενσυναισθητικοί σε αυτό το κανάλι που χρειαζόμαστε αυτό το βίντεο σήμερα. Σας εύχομαι να είστε πάντα καλά, είστε πολύ ζεστός και γλυκός άνθρωπος και ακούω τις συμβουλές σας σαν μητρίες. Αγάπη μου, σας στέλνω την αγάπη μου από, δεν θα πω από, και εσύ έχεις την αγάπη μου, κόρη μου. Λοιπόν, πόσο χρόνο είσαι, κάτσε να δω την ηλικία σου ξανά. Είσαι 25.
Σε ένα χρόνο πιο μεγάλη από το Λάζαρο. Κορίτσι μου. Δεν είσαι κακός και άκαρδος άνθρωπος αν της το κόψεις μαχαίρι αυτής της εντός εισαγωγικών φίλης σου. Όχι. Θα είσαι κακός και άκαρδος άνθρωπος προς τον πολύτιμο εαυτό σου και την πολύτιμη ψυχή σου εάν αφαιθείς να συνεχίσεις να καταπιέζεσαι από ένα πρόσωπο το οποίο καταφανώς σε χρησιμοποιεί ως πρώτες βοήθειες. Σε έχει βάλει στη λίστα φίλες που παίρνω τηλέφωνο για να με κάνουν να νιώσω καλά. Μπορεί να είσαι και μόνη σου σε αυτή τη λίστα, μπορεί να έχει και άλλες. Δεν ξέρω, αν έχει και άλλες κοπέλες με συνέστηση στον κύκλο της και κοπέλες οι οποίες λυπούνται να στενοχωρήσουν αυτή το χειριστικό πρόσωπο, θα έχει και άλλες σε αυτή τη λίστα. Αυτή η συμπεριφορά που σου κάνει είναι ξεκάθαρα κακοποιητική. Είναι κακοποιητικό να μην αναλαμβάνουμε την ευθύνη του εαυτού μας, να μην αναλαμβάνουμε και να σηκώνουμε το βάρος των δικών μας θεμάτων, να μην αντιμετωπίζουμε κατάματα τους εσωτερικούς μας δαίμονες, να μην κάνουμε τη δουλειά, την πνευματική δουλειά, την κοπιώδη εργασία που χρειάζεται να κάνει ο καθένας από εμάς για να τα βρει με τον εαυτό του. Είναι κακοποιητικό να μην τα κάνουμε όλα αυτά από πνευματική τεμπελιά ξεκάθαρα και να φορτώνουμε αυτή τη δουλειά σε άλλους ανθρώπους οι οποίοι έκαναν το λάθος να είναι ευγενικοί με ένα χειριστικό άνθρωπο με μια ρουφήχτρα ενέργειας. Φίλοι σου, αυτή είναι αυτό που θα λέγαμε στην pop κουλτούρα βαμπύρ ενέργειας. Είναι ένα πρόσωπο το οποίο σε παίρνει τηλέφωνο ή προσπαθεί να επικοινωνήσει μαζί σου για να πάρει την καλή διάθεση από εσένα, να την ρουφήξει αυτή και να σε αφήσει εσένα άδεια, σαστημένη λεμονόκουπα. Πεταμένη και στημένη λεμονόκουπα. Γιατί το κάνει αυτό το πράγμα? Γιατί βρίσκει και κάνει. Στην Κυπριακή διάλεκτο το λέμε βρίσκεις και κάμνεις. Βρίσκει και κάμνει. Επειδή εσύ είσαι διαθέσιμη να καταπατά την προσωπική, ψυχική, πνευματική, συναισθηματική σου ελευθερία με το να σου φορτώνει τα συναισθηματικά τη σκουπίδια, επειδή εσύ είσαι πρόθυμη και επειδή δεν έχεις καταφέρει μέχρι τώρα να τη βάλεις στη θέση της και να της δώσεις να καταλάβει πως δεν είσαι ο συναισθηματικός της σκουπιδοτενεκές, σου λέει, αφού αυτή απαντάει το τηλέφωνο, αφού αυτή μπαίνει στη διαδικασία να με βρει, να μου μιλήσει, να μου γράψει, ας αυτοπροσκληθώ να πω στην πόλη που μένει να με φιλοξενήσει, ας κάνω το ένα, ας κάνω το άλλο. Και το κάνει και ξεδιάντροπα, γιατί το να γίνονται βαμπύρ ενέργειας και να είναι συναισθηματικές ρουφίχτρες, το κάνουν πολλοί άνθρωποι στις φιλίες τους. Όμως το πογιατίζουν και λίγο, ρε παιδί μου, με περισσότερη χειριστικότητα. Δείχνουν ότι ενδιαφέρονται και για σένα, προσποιούνται ότι θέλουν να μάθουν τα καλά σου νέα, θέλουν να σου πουν και πράγματα. Αυτή το παίζει απροκάλυπτα. Δηλαδή απροκάλυπτα σου λέει, είσαι ο συναισθηματικός μου σκουπιδοτενεκές, είσαι οι πρώτες μου βοήθειες οι ψυχολογικές, θέλω να τα ξεράζω όλα πάνω σου. Άρα για σένα είναι πάρα πολύ εύκολο να δεις ξεκάθαρα ότι αυτή η κοπέλα λειτουργεί με τοξικό τρόπο προς εσένα, με ψυχικά κακοποιητικό τρόπο προς εσένα και να αναγνωρίσεις ότι πρέπει να της κόψεις κάθε επαφή. Γιατί είναι προφανές ότι είναι πρόσωπο που δεν καταλαβαίνει από όρια. Αν καταλάβανε από όρια και αν καταλάβαινε από οριοθέτηση, θα σκεφτόταν και από μόνη της ότι είναι ντροπή, το λιγότερο ντροπή, ότι είναι... Δεν είναι ωραίο πράγμα να φορτώνω τα προβλήματά μου στη φίλη μου. Δεν είναι ωραίο πράγμα. Θα πρέπει να το καταλάβει από μόνη της. Και να μην χρειάζεται να της πεις εσύ οτιδήποτε. Ή να καταλάβει από μόνη της όταν της γράφεις. Όταν της γράφεις, πήγαινε συζήτημα με τον ψυχολόγο σου και σου γράφει, μα αυτή δεν με βοηθάει. Σημαίνει ότι η κοπέλα είναι παντελώς ξεδιάντροπη. Παντελώς ξεδιάντροπη. Σοβαρά. Δηλαδή, εσύ για ποιο λόγο να τη βοηθήσεις? Η ψυχολόγος της που πάει, αν πηγαίνει σε ψυχολόγο και που είναι η δουλειά της να της βοηθήσει, αυτή την ακυρώνει την ψυχολόγο της και στο κάτω-κάτω δεν σε βοηθάει ψυχολόγος, δεν αλλάζει ψυχολόγο. Δεν αλλάζει ψυχολόγο. Μήπως η ψυχολόγος της υποδεικνύει με θεραπευτικό τρόπο ότι χρειάζεται να λάβει τις ευθύνες του εαυτού της και αυτή δεν θέλει να δουλέψει, δεν θέλει να κοπιάσει και δεν θέλει να αναγνωρίσει ότι τα αγαθά κόπισκτώνται. Η πνευματική και ψυχική και συναισθηματική ελευθερία είναι ένα αγαθό που αποκτιέται με κόπο. Πρέπει να κοπιάσεις για να τα βρεις με τον εαυτό σου. Πρέπει να κοπιάσεις για να είσαι καλά.
εφόσον αυτή δεν αναλαμβάνει την ευθύνη του εαυτού της, μπορεί γι' αυτό να μην τη βοηθάει ψυχολόγος της, εάν πηγαίνει σε ψυχολόγο. Ξαναλέω, γιατί πολλές φορές έχει ανθρώπους που πάνε μια φορά στο ψυχολόγο, δύο φορές στο ψυχολόγο και μετά λένε «Α, δεν μπορώ και έχω κάτι να αντιμετωπίσω σοβαρό και δεν μπορώ να κάνω ψυχοθεραπεία και θα σταματήσω και θα επανέρθω και εγώ ήρθα εδώ για να μου πείτε ότι είμαι καλά». Έχει πολλούς ανθρώπους οι οποίοι δεν κάνουν ψυχοθεραπεία συνειδητά. Πάνε στο ψυχολόγο για να κλείσουν και τα στόματα ίσως αυτών που ταλαιπωρούν και δεν συμμετέχουν ενεργά στη ψυχοθεραπεία ή την παραμελούν ή παραλείπουν συνεδρίες ή σταματάνε με διάφορες μικροαφορμές. Να σταματήσουμε τη ψυχοθεραπεία μας. Με τίποτα. Ο άνθρωπος ο οποίος βρίσκει αφορμές να σταματάει τη ψυχοθεραπεία του και ακυρώνει τα ραντεβού του στο ψυχολόγο και όχι δεν έχω λεφτά αυτή τη φορά, όχι αυτή τη φορά είμαι κουρασμένη, όχι την άλλη φορά θα πάω να αγοράσω παπούτσια και το δεν έχω λεφτά, επειδή ξέρω ότι κάποιοι θα πείτε κυρία Θέκλα, μα δεν ξέρεις ότι έχει κόσμο που δεν έχει λεφτά, θα πω εδώ ότι υπάρχουν και δωρεάν δομές ψυχοθεραπείας και συμβουλευτικής, τις οποίες τις έχουμε πολλές φορές ανακοινώσει μέσα από το κανάλι μας. Στην ιστοσελίδα μου στο theklapetridou.com, στην αρχική σελίδα υπάρχει ένα άρθρο και ένα βίντεο που υπάρχουν καταγραμμένες όσες δωρεάν δομές ψυχοθεραπείας και συμβουλευτικής έχω βρει σε Ελλάδα και Κύπρο και ακούω πολλές φορές από συναδέλφους που εργάζονται σε δωρεάν δομές ότι ακόμη και στα δωρεάν ραντεβού δεν πάνε. Κλείνει ραντεβού άλλος και δεν πάει μετά και μετά θα πει δεν με βοηθάει ψυχολόγος. Δεν με βοηθάει. Δεν μου είπε αυτό που ήθελα να ακούσω. Εγώ πήγα στη ψυχολόγια να μου πει ότι είμαι τέλεια και ότι για όλα αυτά είναι οι άλλοι και ότι είμαι κρίμα και είμαι καημένη και είμαι λυπημένη και ότι πρέπει να έχω ειδική μεταχείριση από τους άλλους ανθρώπους γιατί εγώ είμαι πολύ σπουδαία και άλλοι δεν είναι. Λοιπόν, φιλενάδα, η γνώμη μου εμένα είναι ότι εσύ πρέπει να την αντιμετωπίσεις τα ίσα αυτήν τη φίλη σου και λεβέντικα να κόψεις αυτή την κακοποιητική τοξική σχέση. Θα της πεις ξεκάθαρα την επόμενη φορά που θα σε πάρει τηλέφωνο ή που θα σου στείλει μήνυμα για να αποπειραθεί να κάνει συναισθηματικό εμετό πάνω σου. Θα της πεις ότι έχω αποφασίσει ότι αυτή η σχέση μεταξύ μας δεν μου κάνει καλό εμένα. Οι σχέσεις και φιλίες πρέπει να είναι ανταποδοτικές, να θέλουν και οι δύο να έχουν αυτή τη σχέση και αυτή τη φιλία, να παίρνουν και να δίνουν και οι δύο σε αυτή τη σχέση και σε αυτή τη φιλία και επιλέγω συνειδητά να μην συνεχίσω αυτή τη φιλία. Δεν είμαι ψυχολόγος, δεν είμαι ψυχολόγος, όπως πολύ ορθά ανέφερες, δεν είμαι η μαμά σου, δεν είσαι το μωρό μου, δεν είσαι το σκυλί μου, δεν έχω καμία ευθύνη ή υποχρέωση να σε φροντίζω εσένα ως ψυχιατρική νοσηλεύτρια, ως ψυχονοσοκόμα, ως ψυχολόγος ή ως οτιδήποτε άλλο. Δεν είμαι ψυχολόγος και εγώ έχω τα δικά μου και εγώ πηγαίνω στο δικό μου ή στη δική μου ψυχολόγια για να επιλύσω τα δικά μου και σε ενημερώνω ότι δεν θα σου απαντήσω ξανά τηλέφωνο ή μήνυμα. Θες, μπορείς να το κάνεις και μέσω ενός email, να γράψεις ένα email ξεκάθαρα και να της πεις την αλήθεια. Συζήτα του και με τον την ψυχολόγο σου, άμα θες. Πάρ' του και στη ψυχοθεραπεία αυτό και μέσα από τη ψυχοθεραπεία πάρει μια απόφαση πώς να το κάνεις σε σχέση με το ποια είναι η προσωπικότητα σου, χαρακτήρα σου και τι συναισθηματικές αντοχές έχεις. Εγώ αυτό που θα σου πω με πάσα βεβαιότητα είναι με όσο πιο ευγενικό τρόπο και να το πεις, γιατί εγώ σου λέω τώρα να το πεις έτσι ανοιχτά. Να το πεις στα ίσια, απροκάλυπτα. Όσο ευγενικά και να το πεις, αυτή, εφόσον είναι και χειριστική, θα το πάρει εκεί όπως θέλει να το πάρει, θα νιώσει πληγωμένη, θα νιώσει προσβεβλημένη, είναι πιθανό να σου στείλει 687 μηνύματα στο οποία να σου παραπονιέται για το ότι την έχεις πληγώσει και δεν φτάνουν τα προβλήματά της και τώρα έχει φάει απόρριψη και από σένα κλπ. Οπότε θα σου έλεγα, όσο πιο ευγενικά και να το κάνεις, πάλι το ίδιο αποτέλεσμα θα έχεις, οπότε καλύτερα κάντο έτσι ξεκάθαρα, ξεκούτσουλα που λέμε στην Κυπριακή διάλεκτο, ξεκάθαρα. Ρε φίλοι, μου έχεις σπάσει τα τέτοια και δεν γουστάρω να συνεχίσω. Άντε γεια και να μπλόκω. Γιατί πρέπει να επιβιώσουμε σε αυτή την κοινωνία. Δείτε και το αυριανό, την αυριανή Αριστοτρίτη, τη γυρίσαμε προλίγου με την Αριστοτρίτη. Δείτε και την αυριανή Αριστοτρίτη που μου κάνει ψυχανάλυση στο Skype και το ηχογραφίσαμε, το βιντεοσκοπήσαμε, δεν κάνουμε Αριστοτρίτη, της είπα ένα πρόβλημά μου. Εγώ έχω άλλο πρόβλημα, δεν έχω αυτό,
Δεν έχω αυτό. Αυτό ξέρω να το διαχειριστώ. Εγώ έχω άλλου είδου προβλήματα. Το ακούσετε αύριο το δικό μου πρόβλημα. Το δικό μου το θέμα. Και η Αριστονίκη μου έβγαλε απορίσμα ότι το πρόβλημά μου είναι υπερβολικές ευκαιρίες. Τέλος πάντων, όπως και να έχει. Επειδή μας σας αρέσουν τα πολύ vlogs, θα κλείσω αυτό το vlog κάνοντας μία αναφορά σε ένα συγκεκριμένο θέμα που αντιμετωπίζουμε εδώ στο κανάλι. Σε αυτό το κανάλι μέσα έχουμε εξαιρετικούς υπέροχους ανθρώπους, οι οποίοι πολλοί από αυτούς είναι αθόρυβοι. Βλέπουν τα βίντεο. Κάτσε να σας πω πόσες χιλιάδες άνθρωποι βλέπουν καθημερινά τα βίντεο, για να καταλάβετε πόσοι πολλοί βλέπουν και πόσοι λίγοι σχολιάζουν. Και θα καταλάβετε που το πάω. Το τελευταίο 48ωρο είχαμε 40.000 προβολές. Άρα 20.000 άνθρωποι τη μέρα, 20.000 φορές άνθρωποι ακούν τα βίντεο. Δεν έχουμε 20.000 σχόλια από κάτω, ούτε 10.000 σχόλια από κάτω, ούτε 1.000 σχόλια δεν έχουμε από κάτω. Έχουμε πιο λίγα σε κάθε βίντεο. Άντε να έχουμε το πολύ 100 σχόλια. Κάποιοι από τους σχολιαστές είναι εξαιρετικοί επιστήμονες, τους οποίους τη χάνει να γνωρίζω και προσωπικά. Ένα παράδειγμα είναι η κοπέλα που χρησιμοποιεί το ψευδόνυμο Jacques Alexander, η οποία μας έχει κάνει τη χάρη και έχει καθίσει και μας έχει φτιάξει και εκείνο το κείμενο για τα ανθρώπινα δικαιώματα, το οποίο το φτιάξει για μένα και εγώ το μοιράστηκα μαζί σας και το άφησα στην ιστοσελίδα μου, όπως επίσης και πολλά άλλα σχόλια τα οποία είναι γεμάτα από έγνοια και προσπάθεια να συνεισφέρει η κοπέλα στο κανάλι, επειδή την ενδιαφέρει η δουλειά που γίνεται εδώ. Και έχει στενοχωρηθεί η Ζάξ, γιατί ένα θρασίδηλο άτομάκι έκανε ένα ψεύτικο προφίλ και μπήκε κάτω από ένα από τα σχόλια της Ζάξ και άρχισε να της γράφει μαλακίες, ότι και καλά είναι νάρκισσος και γράφει αυτά τα πράγματα για να με εντυπωσιάσει. Λοιπόν, και μου λέει, σβήσε και το κείμενο που έχεις γράψει στην ιστοσελίδα σου, και να μην λένε ότι είμαι ναρκισσός. Εγώ της έχω πει ότι δεν θα σβήσω το κείμενο από την ιστοσελίδα μου, ούτε θα αφήσω σε κανένα παλιόπαιδο να κάνει bullying σε ανθρώπους οι οποίοι είναι στο κανάλι μου και τους εκτιμώ. Και επίσης, επειδή έχει παρατηρηθεί συχνά αυτό το πράγμα και άλλες φορές, είναι να μην πω το όνομα ενός ανθρώπου, να μην πενέψω έναν άνθρωπο που σχολιάζει το κανάλι και κάποια τρόλια σκάνε από τη ζήλια και το επιτίθενται. Πραγματικά, επίπεδο νηπιαγωγείου. Επίπεδο νηπιαγωγείου, τι είναι. Και στο νηπιαγωγείο δεν κάνουν έτσι τα παιδιά. Λοιπόν, δεν μπορώ να γνωρίζω προσωπικά όλους όσοι σχολιάζουν. Κάποιους την χάνει να τους γνωρίζω προσωπικά. Και την χάνει να γνωρίσω ότι είναι αυτό που λένε πως είναι. Δεν σημαίνει ότι αν εγώ πενέψω τη Ζάξ, τον Κωνσταντίνο το Θαλή για παράδειγμα, ή τον Μάκη, τον Ελτιμπουτάτσιο που έχω πενέψει στο παρελθόν, ή οποιονδήποτε άλλο, ότι θεωρώ πως αυτός είναι καλύτερος από οποιοδήποτε άλλο είναι στο κανάλι, και ότι εγώ υποτιμώ τους άλλους ανθρώπους που παρακολουθούν τα βίντεο και προβάλλω κάποιον γιατί έχω κάτι να κερδίσω. Καμία σχέση. Για μένα, η κοινότητα μας εδώ στο YouTube είναι μια αγαπητική κοινότητα και τέτοια θέλω να παραμείνει, όπου 55.000 άνθρωποι είναι εγγεγραμμένοι, πέστε ότι 5.000 γράφτηκαν κατά λάθος. Πες 20.000 άνθρωποι που βλέπουν τα βίντεο κάθε μέρα. Αυτές οι 20.000 άνθρωποι που βλέπουν τα βίντεο κάθε μέρα, για μένα είναι όλοι αξιόλογοι, είναι όλοι αγαπητοί, αγαπητοί από μακριά εννοείται, επειδή δεν τους γνωρίζω όλους προσωπικά, και έχουν όλοι τη θέση τους. Δεν σημαίνει ότι αν πω ευχαριστώ Ζάξ που έχεις βάλει αυτό το σχόλιο και μας έχεις βοηθήσει, ότι υποτιμώ οποιονδήποτε άλλον.
Και λένε και στο χωριό μου, από χημίγια μοιάζεται. Δηλαδή, αν κάποιος είναι κομπλεξικός, είναι μια λέξη της αργό, κάποιος έχει νοσηρά χαμηλή αυτοεκτίμηση και φθονεί τους άλλους ανθρώπους, αν με ακούσει να πενεύω έναν άνθρωπο που έτυχε να γνωρίσω, έτυχε να γνωρίσω, θα το πάρει ότι λέει ότι είναι καλή Ζακς και δεν είμαι καλή εγώ. Εντάξει. Και επειδή δεν είμαι όλη την ώρα online ώστε να βλέπω τα σχόλια εγκαίρως και να μπλοκάρω, αυτό το ψευδοπροφίλ πήγε, έγραψε τα σχόλια και μετά σβήσε η Ζακς το σχόλιο της και χάθηκε και το προφίλ, δεν βρίσκω να τον μπλοκάρω. Παρακαλώ πάρα πολύ, όποιος έχει όρεξη για μαλακίες να σηκωθεί να φύγει από το κανάλι μας. Και μιλάω για πρόσωπα ανώνυμα τώρα, τα οποία φτιάχνουν ψεύτικους λογαριασμούς, δεν μιλάω για κανένα χρήστη επώνυμο. Πρόσωπα ανώνυμα που φτιάχνουν ψεύτικους λογαριασμούς επειδή έχουν σκάσει από τη ζήλια και το φθόνο. Για όλους. Και εκείνος που φθονεί δεν θα φθονήσει μόνο ένα πρόσωπο, φθονεί όλους τους ανθρώπους. Γιατί η κακία είναι έτσι διαχυτική. Διαχέει όλο μας το είναι. Επιλέξαμε τον δρόμο της κακίας, όλο μας το είναι θα διαχέεται από κακία. Επιλέξαμε το δρόμο της αρετής και της πνευματικότητας, όλο μας το είναι θα διαχέεται από αρετή και πνευματικότητα. Εντάξει. Αυτά. Και πάνω στο θέμα αυτής της ημέρας, δεν είμαστε κακοί όταν βάζουμε όρια και όταν αποκόβουμε από τη ζωή μας ανθρώπους που καταντούν τοξικοί. Κακοί είμαστε προς τον εαυτό μας και την αθάνατη ψυχή μας και την πολύτιμη ψυχή μας, την οποία έχουμε πάρα πολύ ευθύνη να διαφυλάξουμε, όταν επιτρέπουμε σε βαμπύρ ενέργειες, σε ανθρώπους χειριστικούς και κακοποιητικούς, να μας ρουφάνε το αίμα. Αυτά. Αυτά. Δείτε και το αυριανό με τη... Δείτε και το αυριανό στο Νίκη. Να μάθει για τις ψυχοπάθειες μου. Τη ψυχοπαθολογία μου. Λέω ότι η ψυχοπαθολογία μου είναι ότι δίνω πάρα πολλές ευκαιρίες. Και εγώ της είπα, είμαι και people pleaser και τελευταίως έμαθα ότι είμαι και dog pleaser. Καλό βράδυ σε όλους. Φιλιά.